Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι η αλήθεια ότι κυλάει διαφορετικά στην Θεσσαλονίκη για όλους εμάς οι οποίοι παραδοσιακά είμαστε μήνα Αύγουστο στην πόλη. Και αυτό συμβαίνει διότι έχω την εντύπωση ότι είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι άλλες χρονιές την φετινή. Θα ήθελα όμως να το επιβεβαιώσει αυτό ή να το διαψεύσει και ο Φίλιππος Γκανούλης, ο οποίος είναι μαζί μου στο στούντιο στη Βεργίνα Τηλεόραση, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Πράσινη Λύση. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε Γκανούλη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Πρέπει να επιβεβαιώσω αυτά που λέτε. Φέτος δεν ξέρω, έχουν μετακινηθεί εποχές, αλλά βλέπω έναν Αύγουστο ο οποίος είναι γεμάτο κόσμο στο κέντρο. Επειδή είμαι και επαγγελματίας του κέντρου, κλασικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να παρκάρω αυτό το διάστημα, σχεδόν όσο τις προηγούμενες εποχές του χρόνου, τις υπόλοιπες. Είναι ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, ίσως σίγουρα έχει επηρεάσει ακρίβεια πολλούς που δεν έχουν πάει διακοπές, πρέπει να το πούμε αυτό, πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ίσως φταίει και ο τουρισμός που είναι αυξημένος μέσα στην πόλη. Έχουμε mm-hmm. πολλούς επισκέπτες που περιφέρονται όλη μέρα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός ίσως μας δίνει την εντύπωση ότι η πόλη δεν έχει αδειάσει όπως άλλες χρονιές. Πριν ξεκινήσουμε ωστόσο την συζήτησή μας, θα ήθελα να μεταδώσω μία είδηση, η οποία γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο. Χτες υπέβαλε παραίτηση, όπως έγινε γνωστό, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης να επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της την εν λόγω είδηση. Υπέβαλε λοιπόν χτες Δευτέρα την παραίτησή του. Έχουμε και ανακοίνωση από την Μητρόπολη. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περαιτέρω στοιχεία, πάντως πληροφορίες αναφέρονται στην κατάσταση της υγείας του. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση την οποία έχουμε, αναμένουμε να δούμε. Είδαμε και την ανακοίνωση της Μητρόπολης, λέγεται ότι αποφάσισε να αποσυρθεί εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και εξαιτίας και της προχωρημένης ηλικίας του και όλα αυτά μαζί δεν του επιτρέπουν να ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα, όπως έγινε γνωστό. Κύριε Γκανούλη, δεν ξέρω αν θέλετε να το τοποθετηθείτε επ' αυτού. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα στον κύριο Άνθιμο να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας. Βέβαια είναι γνωστό ότι είναι προχωρημένης ηλικίας και ας το ευχηθούμε περαστικά να επιστρέψει τουλάχιστον στα καθήκοντά του, όχι, αλλά να επιστρέψει υγιής. Κοντά. Και επανερχόμαστε λοιπόν στα δικά μας, κύριε Γκανούλη, και στο ξεκίνημα βεβαίως θα ήθελα να μου πείτε μερικά λόγια για εσάς, να συστηθείτε αν θέλετε στους τηλεθεατές μας, να θυμηθούν όσοι σας γνωρίζουν και να πληροφορηθούν όσοι δεν σας γνωρίζουν. Φυσικά θα ήθελα και στο πλαίσιο αυτό της προεκλογικής περίοδου την οποία διανύουμε να κάνετε έτσι στον αέρα και έναν μικρό απολογισμό αν θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Να πω ότι είμαι πολιτικός μηχανικός, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια. Το γραφείο μας είναι στο κέντρο της πόλης. Έχω επαφή με πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης αλλά και στις γειτονιές. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με την οικολογία. Από αυτόν τον χώρο προέρχομαι και πολιτικά και κινηματικά. Αγωνίζομαι χρόνια σαν άνθρωπος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην κεντρική Μακεδονία και στην πόλη μας. Πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό. Κάναμε κιόλας εγγράφος ένα τέτοιο απολογισμό. Ήταν μια θητεία η οποία είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, να το πούμε. Είχαμε την περίοδο του COVID, όπου όλα δυστυχώς γύρω μας παγώσανε. Η κοινωνική ζωή και η πολιτική ζωή είχε παγώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είχαμε δύο χρόνια στα οποία πολιτικά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια, ας το πούμε, υστέρηση στις εξελίξεις. Το υπόλοιπο διάστημα θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι ήμασταν μια από τις πιο ενεργές παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν έχουμε καμία απουσία από καμία επιτροπή, από κανένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά το πιο σημαντικό για μας και νομίζω γι' αυτό πρέπει να μας επιλέξει και πάλι ο λαός της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ότι πέρα από τα θεσμικά μας καθήκοντα, δηλαδή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήμασταν πάντα εκεί για όποιον μας χρειαζόταν και εκτός Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε σταθεί δίπλα σε όσους διεκδικούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερη οικοδοποίηση των ρεμάτων. Ήμασταν δίπλα σε κινήσεις ενάντια στην καταπάτηση του ρέματος,
κρυονερίου στην Άνω Τούμπα, για παράδειγμα, ή στο νέο τεράστιο φωτοβολταϊκό 4.500 στρεμμάτων στη Νέα Μεσύμβρια. Θέλω να πω ότι πέρα από το θεσμικό μας ρόλο, είμαστε παρόντες στην κοινωνία, έχουμε μια καλή ομάδα και στεκόμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που διεκδικούν τα αυτονόητα, όχι μόνο σε επίπεδο διαμαρτυρίας, αυτό είναι το εύκολο να εμφανιστεί μια διαμαρτυρία με ένα πανό, αλλά και θεσμικά προσπαθούμε, ζητάμε έγγραφα, βοηθάμε όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν προσφυγές, που θέλουν να προστατέψουν το περιβάλλον και τα δικαιώματά τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας και γι' αυτό αξίζουμε να είμαστε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε ότι έχει μπει αυτό το αντιδημοκρατικό όριο στην αυτοδιοίκηση του 3%, το οποίο μεν το είχαμε υπερτεράσει. Είστε ενάντια στις αλλαγές τις οποίες θα έχουμε. Ασφαλώς θεωρούμε ότι τουλάχιστον αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εκπροσωπούνται όσο περισσότερες φωνές γίνεται, δεν είναι κεντρική κυβέρνηση. Το 30% είναι ένα υψηλό όριο, παρόλο ότι εμείς σαν παράταξη το έχουμε πιάσει την προηγούμενη φορά. Αλλά παρόλα αυτά το περάσαμε για 0,2, ας πούμε, και αυτή τη φορά θα αγωνιστούμε για άλλη μια φορά να το περάσουμε. Και θεωρώ ότι ο λαός της Κεντρικής Μακεδονίας θα εκτιμήσει όλη αυτή τη δουλειά που κάναμε αυτά τα χρόνια και θα μας ξαναβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μία άκρως διευρυμένη απάντηση μόλις έλαβα από εσάς, κύριε Γκανούλη. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε προτεραιότητα τον άνθρωπο, βεβαίως, αλλά πολύ ψηλά στην ατζέντα σας είναι και τα περιβαλλοντικά θέματα. Και θα ήθελα στο ξεκίνημα να ανοίξουμε τον πράσινο φάκελο, αν θέλετε, και αυτό διότι υπάρχει γκρίνια το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, στον αστικό ιστό γενικότερα, και αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν αρκετά δροσερά, αρκετά σκιερά σημεία, και ενώ παράλληλα, αν αποφασίσει κανείς να κάνει τη βόλτα του στο κέντρο και όχι μόνο, θα έρθει αντιμέτωπος με καυσαέρια, θα έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες οσμές. Και φυσικά όχι μόνο στο κέντρο, και στην περιοχή του Ευόσμου είναι αρκετές οι περιοχές οι οποίες δυστυχώς αποτρέπουν τον κόσμο από το να απολαύσει τις ομορφιές τους. Και τώρα θα ήθελα να μου πείτε, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση, έχουμε έλλειψη χώρων πρασίνου, υπάρχει μεγάλη έλλειψη όσον αφορά αυτό που λέμε πνεύμονας και στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό το σκηνικό, για να έχουμε μακροπρόθεσμα μια καλύτερη ποιότητα ζωής ενδεχομένως? Έτσι, πρέπει να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ένα όριο ευζωίας στα αστικά πολυοδομικά συγκροτήματα τα 9 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Σήμερα Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρουν λίγο οι μετρήσεις, έχουμε μια εκτίμηση για το πολυοδομικό συγκρότημα από 1,8 ως 2,3 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Καταλαβαίνετε, κύριε Απότα, πόσο πίσω είμαστε από εκεί που πρέπει να είμαστε. Και δεν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κανένας. Άμα μπει στο Google Earth, που οι νεότεροι μπαίνουμε πιο συχνά, και τραβήξει λίγο το mouse στο να δει δορυφορικά όλη την πόλη, θα δει ένα απέραντο τσιμέντο με πολύ λίγους χώρους οι οποίοι είναι πράσινοι, με μια ανισοκατανομή μέσα στην πόλη. Πρέπει να πούμε ότι ανατολικά τα πράγματα είναι καλύτερα. Ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη έχει μετρηθεί ότι είμαστε στο 2,44 τετραγωνικά ανακάτοικο. Δεν είναι κάτι εκπληκτικό, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό του δυτικού κομματιού της πόλης, όπως είπατε, στον Εύωσμο, όπου έχουμε νούμερα γύρω στο 1,44, θυμάμαι, στη Σταυρούπολη, τετραγωνικό μέτρο πρασίνο ανακάτοικο. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε και μεγάλο πληθυσμό στα δυτικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας. Βέβαια, πολλοί λένε, Φίλιππε, γιατί ασχολείσαι με το αστικό πράσινο, αυτό είναι ευθύνη των Δήμων. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η περιφέρεια, η οποία είναι υπεύθυνη για τις χρηματοδοτήσεις σε ό,τι αφορά το πράσινο, το αστικό, τα νέα πάρκα, τις πράσινες διαδρομές, ουσιαστικά αυτό που κάνει σήμερα είναι ότι βγάζει μια πρόσκληση και όποιος Δήμος είναι έτοιμος κάνει έτσι. Δηλαδή, η περιφέρεια, ενώ θα έπρεπε να συντονίζει το πρασίνημα της πόλης και των πόλεων, γιατί και σε άλλες πόλεις έχουμε τέτοια ζητήματα. Ναι, έχει δηλαδή, λέτε, πλήρη εποπτεία των πραγμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες να προσαρμόζει. Θα έπρεπε να δοθεί, ας πούμε, προτεραιότητα στις περιοχές στις οποίες έχουμε μικρότερο ποσοστό πρασίνου και να δοθούν εκεί περισσότερα χρήματα. Όπως για παράδειγμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που εκεί επήγει. Μιας και να πούμε ότι η έλλειψη πρασίνου σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρήπανση, αυτά δύο φαινόμενα πάνε μαζί συχνά, έχουν σαφείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει αυτά τα όρια. Δεν τα θέτει τυχαία. Το πράσινο δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει απλώς με τον καλοπισμό. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, με την ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη, και νομίζω ότι όλοι μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, θα πρέπει να το διεκδικήσουμε αυτό πολύ περισσότερο από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, αλλά και από την περιφέρεια, επιτέλους να πάρει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο στο πώς θα συντονίσει αυτό το πρασίνισμα των πόλεων σε μια νέα
νέα εποχή που η κλιματική αλλαγή, είδαμε τι έγινε φέτος με τον καύσωνα, απαιτεί πολύ και περισσότερο με την βροχή, πλάσιμο. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Είδαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μεγάλα ύψη βροχής. Έχουμε διαρκώς καμπανάκια από τους μετεωρολόγους και μάλιστα δεν επηρεάζεται μόνο, αξίζει να το τονίσουμε, κύριε Γκανούλη, αν συμφωνείτε, δεν επηρεάζεται μόνο η σωματική υγεία του ανθρώπου, επηρεάζεται και η ψυχική υγεία. Πόσες φορές έχουμε δει επιστημονικά άρθρα τα οποία υποστηρίζουν ότι μία βόλτα στη φύση, μία βόλτα ανάμεσα σε δέντρα, σε μικρές οάσεις εντός του αστικού ιστού, βοηθάει πάρα πολύ και στην ψυχική υγεία, στο να ανέβει δηλαδή η διάθεση των ανθρώπων, και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ανοίγουμε και έναν καινούριο φάκελο τώρα που έχει να κάνει γενικότερα με τον δημόσιο χώρο. Χρειαζόμαστε περισσότερο δημόσιο χώρο, ελεύθερους χώρους, πράσινους χώρους, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για το κίνημα της πετσέτας, το οποίο ξεκίνησε από την Πάρο. Βλέπουμε ότι εξαπλώνεται με ταχύς ρυθμούς, έφτασε μέχρι την Βουλή. Εσείς τι λέτε, πιστεύετε θα εφαρμοστεί στην πράξη η νομιμότητα? Κοιτάξτε να δείτε, το κίνημα της πετσέτας, όπως το λένε, βασικά δεν μου άρεσε πολύ το όνομα. Θεωρώ ότι το κίνημα διεκδίκησης της ελεύθερης παραλίας, το πούμε έτσι καλύτερα, του δημόσιου χώρου στην παραλία, είναι ένα κίνημα το οποίο είναι ακομμάτιστο. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες αυτών των. Δηλαδή, είναι ένα, όπως λέμε εμείς οι πράσινοι οικολόγοι στην Ευρώπη, είναι ένα grassroots κίνημα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο προήλθε πραγματικά από μια ανάγκη, από ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει χρόνια στις ελληνικές ακτές, ενώ φέτος ξεχύλησε στο ποτήρι και αποφάσισαν πολλοί κάτοικοι, πολλά μέλη μας συμμετέχουν σε αυτές τις κινήσεις, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Τις τελευταίες μέρες γίνανε και διάφορες κινητοποιήσεις. Δεν πρόλαβα να πάω, βέβαια, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά, αλλά θα πάω τις επόμενες μέρες και εγώ, σαν πολίτης, βέβαια. Οπότε έχουμε ένα κίνημα, μια κίνηση πολιτών, οι οποίοι απαιτούν το αυτονόητο, δηλαδή απαιτούν τη νομιμότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Απότα, αν πάτε και ελέγξετε οι άδειες, οι οποίες έχουν δοθεί κυρίως από την κλιματική υπηρεσία, η οποία, να πούμε, στη Χαλκιδική έχει 3 άτομα για να ελέγχει και πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν έλεγχε καθόλου. Θα δούμε πολλές φορές ότι αυτές οι εγκαταστάσεις των ομπρελών αυξάνονται πολλές φορές, ως και 2 φορές παραπάνω το μέγεθος το οποίο δικαιούνται. Άρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο πώς αυτές οι επιχειρήσεις δεν ελέγχονται από κανέναν, και είναι λογικό να δεσμεύουν δημόσιο χώρο ο οποίος δεν είναι εκεί για τον πολίτη, ο οποίος θέλει να απολαύσει τη θάλασσα χωρίς να έχει μία ξαπλώστρα και να πληρώσει για αυτήν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο. Αυξάνονται και οι τιμές πάρα πολύ σε ξαπλώστρες. Ιδίως μετά τον κορονοϊό, μετά την πανδημία, όσοι επέλεξαν να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ήρθαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δυσάρεστες εκπλήξεις, με ποσά τα οποία μέχρι πρότινος ήταν ανήκουστα, αλλά τώρα τείνουν να γίνουν και αυτά κανονικότητα, θα πω. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια επιχειρηματικότητα της ξαπλώστρας. Θέλω να πω ότι εμείς, σαν οικολόγοι, σαν πράσινοι, δεν είμαι ποτέ ότι πρέπει να εξαφανίσουμε όλες τις ξαπλώστρες. Ας πούμε, από τις παραλίες είναι όντως ένα στοιχείο του τουρισμού, το οποίο ιδιαίτερα στον επισκέπτη, τον ξένο, έχει μια ανταπόκριση. Όμως από την άλλη, θα πρέπει να διασφαλιστεί η νομιμότητα. Δηλαδή, θα πρέπει οι υπηρεσίες να υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός, κάτι το οποίο πάσχει και η περιφέρειά μας, ό,τι αφορά άλλες δραστηρειότητες, όπως είναι οι βιομηχανίες, η ρύπανση κτλ. Αλλά θέλω να πω και εδώ πέρα, η κτηματική υπηρεσία θα πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί σωστά, εφόσον θέλει η αρμοδιότητα να μείνει σε αυτήν, γιατί είναι και ένα ζήτημα, γιατί αυτή η αρμοδιότητα είναι στην κτηματική υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά νοικιάζει στα μαγαζιά ένα κομμάτι γης πίσω από τον Αιγιαλό, αλλά λόγω εγκύτητας δικαιούνται αυτές οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και τον Αιγιαλό. Οπότε πάλι η κτηματική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για αυτές τις περιοχές. Δηλαδή και το πλαίσιο είναι μακριά από τους Δήμους, από την τοπική αυτοδίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, η οποία η τοπική αυτοδίκηση είναι αυτή που είναι εκεί κατά τόπο και μπορεί πιο εύκολα να ελέγξει αυτή την ιστορία. Όμως, πόσες φορές έχουμε δει αντιδημαρχίες να βολτάρουν στην Χαλκιδική και να σηκώνουν παρανόμως τοποθετημένες ομπρέλες και πετσέτες από κατοίκους. Το είδαμε και αυτό. Εντάξει. Ένα άλλο δυσάρεστο φαινόμενο. Επί μήνες να υπάρχουν ομπρέλες καρφωμένες στην άμμο, έτσι ώστε να μην πιαστεί η θέση. Και αυτά τα έχουμε δει, κύριε Γκανούλη, και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το ζήτημα, πραγματικά θα μας πάρει ώρες, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε και το τι συμβαίνει ακριβώς, αλλά και το πλαίσιο, όπως είπατε, είναι κάπως θολό γενικότερα. Και μιας και μιλάμε για διαμαρτυρίες, θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί
αρκετό κόσμο, πολύ κόσμο και ιδίως όλους όσοι κατοικούν στα Κωνσταντινουπολίτικα. Είδαμε διαμαρτυρίες από τους κατοίκους και ανέφεραν ότι για το συνοικισμό τους το flyover είναι καταστροφικό. Έτσι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωση, στα τοπικά. Εσείς τι λέτε, κύριε Γκανούλη, για το flyover? Να πούμε λίγα λόγια για το flyover. Το flyover, εμείς σαν παράταξη, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας πάρα πολύ νωρίς. Και από τη μελέτη περιβαλλοντική μητώση, την οποία καταψηφίσαμε, θεωρούμε ότι είναι ένα έργο, καταρχήν, ας πούμε ότι είναι ένα έργο σε μια σωστή λογική, γιατί όντως είναι περιφορτωμένος ο περιφερειακός. Δεν θέλω να είμαι αφοριστικός απέναντι στα οδικά έργα. Αν και σαν πράσινη προσπαθούμε να είναι η τελευταία προτεραιότητα το αυτοκίνητο, όσο χώρο δίνουμε στο αυτοκίνητο, τόσο πολλοί δρόμοι γίνονται. Όμως από την άλλη, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πόλη η οποία δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν θα χτιστεί το flyover και θα πιαστεί, όπως μας είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, η μία από τις τρεις λωρίδες το πρωί, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει για όλους τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες που προσπαθούν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Θα γίνει μια κατάσταση αδιαχώρητη. Από την άλλη, έχουμε την απώλεια 70 στρεμμάτων δάσους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Περιαστικού δάσους, το οποίο σωστά φωνάζουν οι κάτοικοι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε αυτή την απώλεια όλων αυτών των δέντρων. Μας είπε ο αρμόδιος περιφερειάρχης ότι θα αντισταθμιστεί αυτό με τη φύτευση τέλος πάντων δέντρων κάπου αλλού. Δεν το έχουμε δει αυτό σαν σχεδιασμό. Ας ελπίσουμε, ας δεχτούμε ότι έχει αγαθές προθέσεις και όντως θα γίνει αυτό πράξη. Όμως από την άλλη, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις κάθετες συνδέσεις με το flyover. Δηλαδή, φανταστείτε, κύριε Απότα, να πηγαίνετε, ας πούμε, με μεγάλη ταχύτητα 120-130 και να φτάνετε ξαφνικά σε μια διασταύρωση η οποία είναι η ίδια όπως αυτή που ήταν παλιότερα, δεν έχει αλλάξει. Άρα και ο φόρτος των αυτοκινήτων, η οποία μπορεί να δεχτεί η διασταύρωση, είναι ακριβώς ο ίδιος. Mm-hmm. Άρα, όταν δεν έχουμε, επειδή είναι και πολιτικός μηχανισμός και ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει και τους κάθετους άξονες με στη λογική του σχεδιασμού του έργου, το μόνο που θα κάνουμε είναι να μπορείτε να μποτιλιαριστείτε πιο γρήγορα σε ένα σημείο. Νομίζω όλα αυτά τα στοιχεία έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια και στη δείξη του κ. Τζιτζικώστα. Στις προηγούμενες μέρες έβγαλε μια ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι ανησυχώ για το έργο, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει κτλ. Το ζήτημα είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο προφανώς ξεκινάει λίγο μετά τις εκλογές. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πίεση να μην γίνει άμεσα, τουλάχιστον μέσα στις εκλογές. Όμως από την άλλη, ο σχεδιασμός είναι τόσο κακός που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα στην πόλη. Δεν έχει ληφθεί απαραίτητη πρόβλεψη για όλα όσα θα επηρεαστούν επί της ουσίας, κύριε Γκανούλη. Όχι μόνο αυτό, θα μπορούσε το έργο να καθυστερήσει, εφόσον μας λέει η κυβέρνηση ότι το μετρό είναι πολύ κοντά στο να λειτουργήσει, να καθυστερήσει λίγους μήνες. Αφού σε λίγους μήνες θα έχουμε το μετρό, άρα θα έχουμε υποτίθεται. Θα υπάρξει αποσυμφόρηση. Ελπίζουμε τέλος πάντων να έχουμε το μετρό, οπότε θα έχουμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι κατοικώ στα όρια Άνω Τούμπας Πηλαίας. Θα μπορώ να πάρω το μετρό και να έρθω στη δουλειά μου εδώ στο κέντρο. Δεν χρειάζεται να πάρω το γιο ταχύ όχημά μου. Οπότε κατευθείαν δεν θα δημιουργώ έξτρα συμφόρηση στην περιφερειακή οδό. Mm-hmm. Όμως εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα, άμα γίνουν όλα αυτά, αν θα χρειάζεται πραγματικά το flyover. Μια άλλη τεράστια συζήτηση. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που συνειδητοποιήσαμε είναι ότι εδώ υπάρχει μια ευθύνη των τοπικών μας αρχόντων τόσα χρόνια σε ό,τι αφορά την οριμότητα των έργων που προτείναμε για τη Θεσσαλονίκη. Όταν έλεγε η καινούργια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αυτό που μας διαμηνύθηκε είναι το μόνο όριμο έργο το οποίο υπήρχε στα σιρτάρια, ήταν αυτό το flyover. Άρα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα προτεραιότητας για τις πόλεις, αλλά είναι αποτέλεσμα ότι το μόνο αυτό υπήρχε και δεν προβλέψαμε άλλα έργα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν ίσως και πολύ πιο χρήσιμα για την πόλη. Και θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό που λέτε, κύριε Γκανούλη, διότι υπάρχουν γενικά πάρα πολλά παράπονα όσον αφορά την κατάσταση του οδικού δικτύου στο σύνολο της περιφέρειας. Υπάρχουν παράπονα τα οποία έχουν να κάνουν με ελλειπή φωτισμό, με κακοτεχνίες στους δρόμους, με τον κίνδυνο ατυχήματος ο οποίος ελοχεύει σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες εντός της περιφέρειας. Γιατί δεν αλλάζει η παρούσα κατάσταση? Πρέπει τι να λέτε εσείς, αυτό είναι τι πρέπει να γίνει? Καθαρή αρμοδιότητα της περιφέρειας, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Νομίζουν ότι οι Δήμοι έχουν να κάνουν με αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά είναι καθαρή ευθύνη της περιφέρειας, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει τον οδικό φωτισμό, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Σε κάποια σημεία έχουμε τεράστια ζητήματα και πολλά ατυχήματα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που υπάρχει αυξημένο φόρτο. Έχουμε τα ζητήματα και στην περιφερειακή οδό, που φαντάζομαι έχει κυκλοφορήσει εκεί αυτό τα σκαμπανεβάσματα. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αλλαγή σε αυτό το σκηνικό, λέτε εσείς? Δεν επαρκούν τα χρήματα? Όχι, είναι, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω παρακολουθήσει αυτό το έργο από μικρό, το οποίο όταν χτιζόταν αρκετά μικρό, αλλά αργότερα που μίλησα με πολιτικούς μηχανικούς που είχαν ασχοληθεί με το έργο, υπάρχει και η μέθοδο εκείνη τη εποχή δεν ήταν οι καλύτερες. Οπότε έχουμε κακοτεχνίες οι οποίες δεν μπορούν οριστικά να φτιαχτούν, αλλά συνέχεια, δηλαδή το κλασικό κόλπο, περνάμε ασφαλώς.
ασφαλτάζονται από πάνω, μπαλώνονται, αλλά στην ουσία δεν λύνεται, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, μια πραγματική οδό ταχείας κυκλοφορίας όπως βλέπουμε, ας πούμε, στη Γερμανία, στο εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει μια γενή προβλήματα Άρα μιλάμε για ένα παλαιό οδικό δίκτυο το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει το σημερινό όγκο οχημάτων και τις ανάγκες που υπάρχουν. Ναι, αλλά να πούμε εδώ, εντάξει, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο είναι ευθύνη της περιφέρειας, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα συντήρησης, στο οποίο πρέπει να δώσει το βάρος και τα χρήματα η περιφερειακή διοίκησή της. Ο περιφερειακός είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί ο περιφερειακός είναι ουσιαστικά ένας αστικός δρόμος. Δηλαδή επηρεάζεται η φόρτη του από το τι κάνεις μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Όταν μέσα στην πόλη δεν κάνεις τίποτα, δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν έχεις λεωφορεία, δεν έχεις μετρό, δεν έχεις τίποτα, είναι λογικό όλος ο φόρτος να καταλήγει σε αυτόν τον δρόμο. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν στη βιομηχανική ζώνη, ζουν ανατολικά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τέτοια τεράστια ζητήματα και γι' αυτό μποτιλιαρίζεται και το κέντρο. Γιατί πολλοί προτιμούν να περάσουν την παραλιακή το μεσημέρι πηγαίνοντας στο σπίτι τους και όχι από τον περιφερειακό, γιατί εκείνος έχει πρόβλημα. Οπότε όλη η πόλη παραλύει λόγω αυτής της κατάστασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και όλη η πόλη είναι μονίμως το κόκκινο, κύριε Γκανούλη. Και θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά αυτό, όσον αφορά τις διεκδικήσεις της περιφέρειας, θεωρείτε ότι είναι επαρκής ή ακόμη υπάρχουν βήματα να γίνουν από την κεντρική πολιτική σκηνή, εννοώ? Νομίζω ότι είναι χρέος κάθε διοίκησης να διεκδικεί περισσότερα για την περιφέρεια στην οποία έχει εκλεγεί. Εγώ αυτό που έχω να προσάψω σε αυτή τη διοίκηση της Τζικώστα, η οποία διανύει τώρα το ένατο έτος, νομίζω, διακυβέρνησή της, είναι ότι, ή μάλλον λίγο παραπάνω, μπορεί να έχει κλείσει και δεκαετία, είναι ότι ουσιαστικά έχει αφαιθεί σε μια διαχειριστική λογική των πραγμάτων, ότι δεν σχεδιάζει σωστά το μέλλον και το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε στην περιφέρεια. Ουσιαστικά έχει αφαιθεί σε μια διαχειριστική λογική, μη διεκδικώνταν αρκετά πράγματα. Γιατί ουσιαστικά δεν σχεδιάζει για το μέλλον αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι γίνανε κάποια βήματα. Έχουμε την ανάπτυξη του παραλογικού μετώπου, με την οποία έχουμε πάρα πολλές αντιρρήσεις, αλλά και την ανάπτυξη ζώνων καινοτομίας, που και εκεί έχουμε θέματα βέβαια, γιατί θεωρούμε ότι το οικόπεδο το οποίο έχει επιλεγεί είναι απαράδεκτο σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία, γιατί είναι ένα υγρότοπο στις εκβολές του Χαβρία και εκεί είναι ένα λάθος σχεδιασμός. Όμως θέλω να δείτε, κυρία Πότα, έχουμε μια βιομηχανική ζώνη στη Σύνδο Παμπάλεη. Μιλάμε για καινοτομία, νέες βιομηχανίες και ηλική οικονομία στην κεντρική Μακεδονία που θα δώσει όθηση στην οικονομία με σεβασμό στο περιβάλλον. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει ο χώρος, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός της περιφέρειας στο να δημιουργήσει νέες ζώνες ώστε να προσελκύσει επενδύσεις για την περιφέρειά μας, οι οποίες θα έχουν και ένα ευεργετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ενεργία και την απασχόληση στην κεντρική Μακεδονία. Ζητήματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Ότι αυτός ο σχεδιασμός, κύριε Πότα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ο σχεδιασμός κοστίζει. Άρα αυτός ο σχεδιασμός είναι αντικείμενο διεκδίκησης περαιτέρω πόρων για την κριτική Μακεδονία, η οποία βλέπουμε ότι έχει μια τάση να μένει πίσω, πολύ πιο πίσω από τις υπόλοιπες περιφέρειες, σε διάφορους τομείς. Είστε απόλυτα σαφείς ως προς αυτό και θα ήθελα, κύριε Γκανούλη, να μου πείτε λίγο πριν σας αποδεσμεύσω για τη δική σας δέσμευση απέναντι στους πολίτες και βεβαίως γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος. Τι διαφορετικό φέρνει η δική σας υποψηφιότητα? Εγώ θα παραλάβω. Αν ο πολίτης θέλει να ψηφίσει κάποιον αστέρα, κάποιον διάσημο μπασκετμπολίστα, κάποιο διάσημο μοντέλο, σίγουρα έχει άλλες επιλογές πέρα από τη δική μας παράταξη. Αλλά άμα θέλει ο πολίτης να ψηφίσει μια παράταξη θα είναι εκεί για αυτόν και μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια παράταξη η οποία, μια ομάδα μάλλον, όχι απλώς μια παράταξη, η οποία θα αναδεικτεί τα ζητήματα και θα είναι δίπλα του στις δύσκολες στιγμές, όταν θα έχει απέναντί του μεγάλα συμφέροντα, όταν θα έχει απέναντί του το κράτος το οποίο δεν τον καταλαβαίνει, όταν θα πρέπει να αναζητήσει έγγραφα, διοδοτήσεις, θεσμικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών που του υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον του, εμείς θα είμαστε εκεί. Άρα, αν θέλει να ψηφίσει απλώς σε μια λογική αριστερά-δεξιά, σοσιαλδημοκρατίας, καπιταλισμού, κάποια τέτοια φιλοσοφία, προφανώς δεν θα είμαστε η πρώτη επιλογή. Όμως θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να αναλωνόμαστε σε επίπεδο τοπικής αυτοδείξης σε θέματα τα οποία αφορούν την κεντρική κυβέρνηση. Θα πρέπει να προτιμήσουμε ανθρώπους, και δεν λέω κατά ανάγκη εμάς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα, οι οποίοι μπορούν να πιέσουν μια διοίκηση, όσο ισχυρή και να είναι, στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκανούλη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα ευθύς αμέσως και επανερχόμαστε σε λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.